εκπρόσωποι του Δήμου, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων του τόπου μας, αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε απόψε στην πολυμορφική εκδήλωση παράσταση για τον απόλυτα βιωματικό ποιητή Νίκο Καβαδία με αφορμή τα 41 χρόνια από το τελευταίο του ταξίδι. Ο εμπνευστής και η ψυχή αυτής της εκδήλωσης είναι ο Γιάννης Νανόπουλος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την παραγωγή, τη σκηνοθεσία και την επιμέλεια παρουσίασης και θα μας ταξιδέψει απόψε με τον Νίκο Καβαδία στις θάλασσες του κόσμου. Μαζί του, συνταξιδιώτες θα είναι μαθήτριες από το Σύλλογο Ελληνική Παράδοση, Μαρία Καχρημάνη, Αναστασία Κουγιά, Βικτόρια Τρυπολιτσιώτη και η καθηγήτρια φυσικής αγωγής Σοφία Κούσουλα. Την επιμέλεια των χορογραφιών έχουν οι καθηγήτριες φυσικής αγωγής κυρία Σοφία Κούσουλα και Δήμητρα Παπαδοπούλου. Στην αφήγηση είναι η κυρία Ουρανία Τσεκρέκου και η Ιφηγένεια Οικονόμου. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστούμε θερμά την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την υποστήριξή της, καθώς και το Δήμο Άργους Μυκηνών για τη δημιουργία αυτού του όμορφου χώρου που μας φιλοξενεί απόψε. Παρακαλώ τη γραμματέα του Συλλόγου Ελληνική Παράδοση, κυρία Βούλα Νικητοπούλου Δαμάλα, να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Εκ μέρους του Συλλόγου Ελληνική Παράδοση θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη τον Νανόπουλο, αφενός και αφετέρου, το Σύλλογο, το Βοηθητικό Σύλλογο Πυργέλλας, Αθηνά, γυναικών, για την πρόσκληση που μας κάνανε να είμαστε απόψε εδώ, να συμμετέχουμε σε αυτή την εκδήλωση. Ο εμπνευστής αυτής της εκδήλωσης είναι ο Γιάννης ο Νανόπουλος και ο Σύλλογος με τα κορίτσια θα παρουσιάσουμε κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα να κάνουμε στο Σύλλογό μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγχαρητήρια στα κορίτσια και στις δασκάλες που σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα κατάφεραν να ετοιμάσουν αυτό που θα δείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι για την πρόσκληση. Καλή επιτυχία. Αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσουμε έχω τους χαιρετισμούς και τις ευχές για καλή επιτυχία από τους βουλευτές μας, τον κύριο Κιόλα, τον κύριο Ανδριανό και τον κύριο Μανιάτη, που λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν απόψε κοντά μας. Ευχαριστούμε πολύ και καλή σας διασκέδαση. Να περάσουμε μια όμορφη βραδιά. How old are you? 5 days older since you asked. The child? Did you call him Nikos? Love you in Greek is Sagapo.
Ο Νίκος Καβαδίας γεννήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 1910 στο Νίκολσκι Ουσουρίσκι, μια επαρχιακή πόλη της περιοχής του Χαρμπίν στη Ματζουρία. Σε αυτή τη μικρή ρωσική πόλη γεννιούνται και άλλα δύο παιδιά, η Τζένια και ο Μίκιας. Ο πατέρας, Χαριέως Καβαδίας, διατηρούσε γραφείο γενικού εμπορίου, διακινώντας μεγάλες ποσότητες εμπορευμάτων με κύριο πελάτη τον Τσαρικό στρατό. Το 1914, με την έκρηξη του πολέμου, η οικογένεια έρχεται στην Ελλάδα και εγκαθίσταται στο Αργοστόλι, ενώ ο πατέρας επιστρέφει στις επιχειρήσεις του στη Ρωσία, όπου καταστρέφεται οικονομικά. Για τον Νίκο Καβαδία, ποιητή με βραχύσωμο έργο, 60 περίπου ποίηματα, έχουν εκδοθεί πολλά βιβλία. Έχουν δημοσιευτεί πολλά άρθρα και βιβλιογραφίες. Έχουν οργανωθεί πολλές εκδηλώσεις. Τα ποίηματά του μελοποιήθηκαν από γνωστούς συνθέτες και αγαπήθηκαν από ένα κοινό πολύ ευρύτερο από το σταθερό αναγνωστικό κοινό της ποίησης. Ωστόσο, ο ίδιος ο Καβαδίας ως ποιητική προσωπικότητα, όπως και το έργο του, κρύβουν ακόμη πολλά μυστικά και αχαρτογράφητες περιοχές. Το 1934 η οικογένεια μετακομίζει από τον Πειραιά στην Αθήνα. Το σπίτι της γίνεται τόπο συγκέντρωσης λογοτεχνών, ζωγράφων και ποιητών. Ο Καβαδίας στην εποχή εκείνη περιγράφεται ως ένας λιγομίλητος, απλός άνθρωπος, ατιμέλητος, χαριτωμένος, εγκάρδιος, με ανεξάρτητο χιούμορ, αγαπητός στους πάντες. Το 1938 στρατεύεται και υπηρετεί στην Ξάνθη με την ειδικότητα του ημιονυγού, ενώ το 1939 παίρνει το δίπλωμα του ραδιοτηλεγραφητή κατωτέρας τάξεως. Στον πόλεμο του 40 φεύγει για την Αλβανία, όπου υπηρετεί αρχικά ως ημιονυγός τραυματιοφορέας και αργότερα λόγω της ειδικότητας που είχε ως ασυρματιστής χρησιμοποιείται στο σταθμό υποκλοπής της Τρίτης Μεραρχίας. Ιδανικός και ανάξιος εραστής. Για να βρούμε το πρώτο μελοποιημένο ποίημα του Νίκου Καβαδία, πρέπει να γυρίσουμε πολύ πίσω. Στα 1975, όταν ο Γιάννης Σπανός κυκλοφορεί το δίσκο Ανθολογία Γάμα. Πρόκειται για μια δουλειά που περιλαμβάνει διάφορα μελοποιημένα ελληνικά ποίηματα. Ένα από αυτά ήταν και το Ιδανικός και ανάξιος εραστής του Νίκου Καβαδία, το οποίο ερμήνευσε ο Κώστας Καράλης. Όταν έγραφε αυτό το ποίημα ο Καβαδίας, θα ήταν δε θα ήταν 22 ετών, άρα στην πραγματικότητα δεν θα μπορούσαν να τον αφορούν αυτοί οι στίχοι, παρά μόνο ίσως ως μοναχικές σκέψεις ή φοβίες. Αυτό το επιβεβαιώνουν άλλωστε και οι φίλοι του. Ο ποιητής Στρατής Τσίρκας έλεγε συχνά πως ο Καβαδίας ζούσε με την αγωνία μήπως και φύγει το καράβι του και μείνει ξέβαργος. Έτυχαν στιγμές μεγάλης έξαρσης και ευτυχίας που πάντα τις φαρμάκωνε με ένα «τι ώρα είναι». Ωστόσο αυτός ο φόβος του δεν επαληθεύτηκε. Επαληθεύτηκε όμως ο άλλος, πως δεν θα πέθαινε στην αγκαλιά της θάλασσας, όπως είχε υποθήσει, αλλά στη στεριά. Το τέλος του Νίκου Καβαδία θα είναι άδοξο, αφού δεν πέθανε στην αγκαλιά της θάλασσας, όπως ο ίδιος είχε υποθήσει. Πέθανε από εγκεφαλικό επεισόδιο και δυστυχώς είχε μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων της κηδείας. Μείνω πάντα ιδανικό, πράξιος εραστής. Το όνομα ευρισμένων ταξιδιών και των γαλαζιών πόνων. Και θα πεθάνω μια βραδιά σαν όλες τις βραδιές, χωρίς να σκίσω τη φωλή γραμμή των οριζόντων. Για το μαντρά στη Σιγκαπούρ, τα Λιγέρι και το Σφάρ θα αναχωρούν σαν πάντοτε περήφανα τα πλοία κι εγώ σκυφτώ σε ένα γραφείο με χάρτες ναυτικού θα επαναθρήσει σε χοντρά λογιστικά βιβλία. Πια για μακρινά
ταξίδια να μιλώ. Οι φίλοι θα νομίζουν πως θα πια ξεχάσει. Κι η μάνα μου χαρούμενη θα λέει σ' όποιον ρωτά. Ήταν μια λοξανενική, μα τώρα έχει περάσει. Μα ο αυτός μου μια βραδιά εμπρός μου θα υψωθεί και λόγος ένας δικαστής στη γνώση θα μου ζητήσει. Κι αυτό το ανάξιο χέρι που τρέμει θα οπλιστεί. Θα σημαδέψει κι από το φταίχτη θα χτυπήσει. Κι εγώ που τόσο εμπόδισα μια μέρα να τα φω σε κάποια θάλασσα βαθιά στις μακρινές Ινδίες. Θα έχω ένα θάνατο κοινό και θλίβερο πολύ και μια κηδεία σαν τον πολλό ανθρώπων τις κηδείες. Και μια κηδεία σαν τον πολλό ανθρώπων τις κηδείες. Κούρος Ήβο. Κούρος Ήβο ονομάζεται ένα πανίσχυρο θαλάσσιο ρεύμα που κινείται από τον νότιο προς το βόρειο ελληνικό και μαζί του παρασύρει το καράβι του ποίηματος, άβουλο, παθητικό και μοιραίο, στην τραγική του ψευδαίσθηση πως ελέγχει τον πλού. Το Κούρος Ήβο ανάγεται σε σύμβολο των δυνάμεων που ελέγχουν τη βούληση και καθορίζουν τη μοίρα των ναυτικών. Το ποίημα αφιερώνεται στον ηθοποιό Γιώργο Παπά, στενό φίλο της οικογένειας Καβαδία. Ο Γιώργος Παπάς ήταν γιος της ποιήτριας Μυρτιώτισσας, η οποία διατηρούσε στενή φιλική σχέση και με τον ίδιο τον Καβαδία και με την αδερφή του την Τζένια. Το θεωρούσαν εκεί από τη δεκαετία του 30 που πρώτο έγραψε κάποια ποίηματα, τη δεκαετία του 40 και τη δεκαετία του 50, σαν ένα ναυτικό ποιητή, το οποίο είναι το μέγιστο λάθος για τον Καβαδία. Οι ναύτες μπορεί να ήταν καθημερινότητα και βίωμα. Τα καράβια, η θάλασσα ήταν το πρόσχημα. Το λάθος που έκαναν οι κριτικοί σχεδόν όλοι και τον είχαν τοποθετήσει εκεί, μέχρι πως η Φέρης είπε καταρχή ότι ο Καβαδίας είναι ο καλύτερος χειριστής της ελληνικής γλώσσας και άρχισε να τοποθετείται σε μια άλλη κλίμακα πραγμάτων. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι ο Καβαδίας, αν τον παρομοιάζαμε με ένα ζωγραφικό πίνακα, μπορεί αυτός ο πίνακας να ήταν γεμάτος καράβια, να ήταν γεμάτος ναύτες, ρεαλιστικά ζωγραφισμένος. Όμως κάποιο από τα ψάρια θα πετούσε έξω από το νερό. Αυτό το ψάρι δεν είχαμε δει τότε. Στην νότιο Κίνα χιλιάδες φάρα να βαίνουν
χάλια σόγια, μα ούτε στιγμή δεν τις μόνες τα λόγια που σου πάνε μια κουφιά μόρα στην Αθήνα. Στα νύχια μπαίνει το καταράνι και τα λάβει χρόνια στα ρούχα το ψαρό. Κι ο λόγος της μες στο μυαλό σου με σφυρίζει. Που μπούσουλας είναι που στρέφει ή το καράβι. Νωρίς μπατάρεις ο καιρό κι έχει χαλάσει. Σκατζάρισες να σε κρατά λύπη μεγάλη. Απόψε ψόφισα. Κι ο μύθικος που είχαμε κούραση γυμνάσει. Η λαμαρίνα όλα τα σβήνει. Μα σε σφίξε το πουροσίβο σε μια ζώνη. Και εσύ κοιτάς ακόμα πίσω από το τιμόνι. Πώς παίζει ο μπούσουλας. Θεσσαλονίκη, τυφλό κορίτσι, ένα αίσθημα τρέλας ή έντονης νοσταλγίας ή διάθεση φυγής που έχει καταλάβει το πρόσωπο του ποίηματος και το οδηγεί σε άγνωστα μονοπάτια του μυαλού. Παιδί του Μοντιλιάνη. Το κύριο χαρακτηριστικό της ζωγραφικής του Μοντιλιάνη είναι η θλίψη που χαρακτηρίζει τις μακρόσθενες φιγούρες του και ένα σκοτεινό συνέστημα που βγαίνει από το παράξενο βλέμμα τους. Ο Μοντιλιάνη είχε τα τελευταία χρόνια της ζωής του συνάψει σχέση με μια 19χρονη κοπέλα. Μάλιστα την άφησε έγκυο και όταν πέθανε ο Μοντιλιάνη, η ίδια αυτοκτόνησε. Λέγεται επίσης ότι ήταν τυφλή. Ούτε αγαπούσε ο Δόκιμος και οι δύο Μαρμαρινοί. Πιθανόν κάποιοι που είχε γνωρίσει ο άνθρωπος αυτός στα ταξίδια του. Και οι οποίοι κουβαλούσαν μέσα τους τα ίδια συναισθήματα με αυτόν, οδηγημένοι από το ίδιο έντονο μικρόβιο ψυχής που έκανε το μυαλό τους να φεύγει από εκεί που έπρεπε να είναι. Ξέχασες εκείνο το σκοπό που λέγαν οι χιλιάδοι, Άγιε Νικόλα φύλαγε και αγιά Θαλασσινή. Ψάχνοντας τα
δίκη. Πριν 10 χρόνια μεθυσμένη μου είπες αγαπώ. Αύριο σαν ποτέ και χωρίς χρυσάφι στο μανίκι. Μάτια θα ψάχνεις το στρατή που πάει κι εγώ. Έβραζε το κύμα του Γερμπή. Είμαστε σκυφτοί κι οι δυο στο χάρτη. Γύρισες κι μου πες προς το Μάρτη. Σ' άλλους παραλλήλους θα έχεις μπει. Κούλικος το στήθος σου τατού, που όσο κι αν το κες, δεν λέει να σβήσει. Είπαν πως τον είχες αγαπήσει σε μια κρίση μαύρου πυρετού. Thank you.
απομέσες κάθε επιτρό. Κάψα του κι αντρέλω μια δυσκιά. Με το παλινόριο πήρα κάτω. Όπως με φωνή έτοιμο θανάτου. Να φοβάσαι τα στραπνίκια. Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, 1940 έως 1945. Στρατεύεται και πολεμάει στην Αλβανία, όπου υπηρετεί αρχικά ως σημειονικός τραυματιοφορέας και αργότερα λόγω της ειδικότητας που είχε ως ασυρματιστής στο σταθμό υποκλοπής της Τρίτης Ιεραρχίας.
Στη διάρκεια της κατοχής μένει ξέμπαρκος και συμμετέχει στην Εθνική Αντίσταση ως μέλος του ΕΑΜ Ναυτικών στην αρχή και έπειτα του ΕΑΜ Λογοτεχνών. Περιμένοντας με το τέλος του πολέμου να ξαναρχίσουν οι θαλάσσιες μεταφορές για να ξαναπαρκάρει, συνεργάστηκε με το περιοδικό του Δημήτρη Φωτιάδη «Ελεύθερα Γράμματα», όπου στο τεύχος της 3ης Μαρτίου 1945, μέσα σε κλίμα βαρύ από την ήττα της αριστεράς στα Δεκεμβριανά και από τις διώξεις, δημοσιεύει το ποίημα «Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα». Το ποίημα αναφέρεται, χωρίς να αναφέρει ωστόσο μετά τον τίτλο, καθόλου το όνομά του, στον Ισπανό διανοούμενο του περασμένου αιώνα, Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Κάποιον που ίδιος αγαπούσε. Είχε τη συστολή μικρού παιδιού
Ήταν αμέτρητες οι φορές που όταν τον ρωτούσαν, μα είσαι ο ποιητής Καβαδίας, ο Μαραβού, κοκκίνιζε και απαντούσε, όχι, όχι, είμαι απλώς ο ξαδελφός του, εγώ είμαι μόνο ναυτικός, δεν ξέρω από χαρτιά και από ποίηματα. Και την ίδια ώρα μπορούσε να αποσυρθεί σε μια γωνιά για να γράψει πίσω από κάποιο πακέτο τσιγάρων στίχους που αργότερα, ολοκληρωμένοι σε ποίημα, θα έκαναν τόσο μοναδική τη φωνή του στη νεοελληνική ποίηση. Thank you.
βρίσκεται, η Αθήνα σπισκόνη. Εσμεράλδα, Φίλιππος Φιλίππου, τα νέα 9/8/2003. Ο θείος μου, όπως μου διηγήθηκε ο πατέρας μου, γνώρισε τον Νίκο Καβαδία πριν από τον πόλεμο, όταν και οι δύο ήταν μπαρκαρισμένοι στο πλοίο Ελένη του Εμπειρίκου. Ένα επεισόδιο που δείχνει πόσο γερή ήταν η φιλία τους το 1954. Το βαπόρι βρισκόταν στη Μασαλία και οι δύο φίλοι έβγαιναν κάθε μέρα για να πάνε να βρουν γυναίκες. Ο Καβαδίας την Εσμεράλδα, μία τσιγκάνα, και ο θείος μου την Εμινέ, μια αναραπίνα από το Μαρόκο. Η Εσμεράλδα ήταν η αφορμή και για την παρολίγο ρήξη ανάμεσα στον Καβαδία και το θείο. Από αυτήν την Εμινέ και αυτήν καταγράφει στα ποίηματά του. Την καταγράφει, αλλά όχι με ηθογραφική διάθεση. Ίσως γι' αυτό ο Βασίλης Κούρης, ένας άλλος θαλασσινός λογοτέχνης, κατηγόρησε τον Καβαδία ότι παρουσιάζει μια ιδανική εικόνα της ναυτικής ζωής, περιγράφοντας τους ναυτικούς σαν να ήταν απόγονοι οι μιμητές του Σεβάχ, αποσιωπώντας τις δυσκολίες του επαγγέλματος. Ο στόχος του Καβαδία όμως δεν είναι η νατουραλιστική περιγραφή, η φωτογραφική απεικόνηση της ζωής του καραβιού. Φώτιζε με το κρασί του μύδα κι ο φάρος τον έλυζε με τρεις αναλαμβές. Δίπλα ο στρώμος με μακριά πειράτικη πιτσίδα κι αλάργα μας στο σκότεινο λιμάνι του Καμπές. Άπα στο γλυκό χάρα σε πίνεις ο πνιγμένος. Ξυπνήσεις με δίνει καμπάνα θα πνιγείς στο κάθε χάρι και ένας κόμπος περμανωμένος απ' το σημάδι της παλιάς κινέζικης πηγής. Ο παπαγαλός σου στείλε στέρνη φορά το γεια σου κι απάντησε αυτός το κονό σπασμένο θερμαστής. Τον παλιό ως κουριασμένο σουλιά σου κι ανεμονάκι στον πρόεο εις τον ακρεμαστής. Γράφει προπέλα φεύγοντας ξοπίσω σε προδίδου κι ο γρίλος τον σαν να σφυράει στεγά του τιμονιού. Μη φεύγεις πες μου το πνίξες μια νύχτα στον Λονδίνο ή πας στα δρόμικα νερά κάποιο αλλού λιμανιού.
ξύνουν οι ναύτες του βυθού. Δυσάρκω να μ' αρέσουν κι απένα σου φταίνησουνε για πάντα τα μαλλιά. Τρώχει σε εκείνα τα σπαρκά του λόγου σου που μ' αρέσουν και ξαναγύρνα με τις φωτιές πέρα στη σπηλιά. Τις μέρες φάγαν τα γραφιά και τρεις που σε καρφώναν κι εσύ με στις παλάμες σου πεισμάτικα κλειστές στερνή φορά κι ανώφελα ξόρκιζες τον τυφό που μας τραβάει για τη στεριά με τους ναυαγιστές. Γυναίκα. Για τον Καβαδία η γυναίκα συνδέεται με τη στεριά. Δεν ανήκει, ούτε μπορεί να ενσωματωθεί στον κόσμο της θάλασσας. Εδώ ο ποιητής παρουσιάζει όχι πια μια συγκεκριμένη γυναίκα, αλλά την αιώνια γυναίκα. Την τοποθετεί και τοποθετείται μερικές φορές ο ίδιος μαζί της, σε κέρυες στιγμές της ιστορίας της ανθρωπότητας. Σε σπηλιά της Αλταμίρας, στις πυραμίδες, στο Σινικό τείχος, στη Νουρ, στο Γρανικό και στο εργαστήρι του Τζορτζιόνε. Η γυναίκα αυτή περιγράφεται, ίσως με αύξουσα επιμονή, ως πόρνη. Παίζει τη γλώσσα της, είναι γυμνή, έντονα βαμμένη, κάτω από το κόκκινο φανάρι, διψά για χρυσάφι. Στον άνεμο τη γλώσσα σου και πέρα άλλου σε λέγανε Ιουδί, εδώ Μαρία. Το φίδι σχίζεται στο βράχο με τη Σμέρνα από παιδί βιαζόμουν μα τώρα μπακαλιά μου. Μια τσιμιέρα με όρισε στον κόσμο και σφυρίζει το χέρι σου που χαϊδέψε τα λιγοστά μαλλιά μου. Για μια στιγμή αν με λύγησε σήμερα δε μωρίζει. Αμένει να σε φέρει κόκκινο φανάρι γεμάτη φύκια και ρογάνθη αμφίβια μοίρα. Καβάλαγες ασέλωτο με δίχως χαλινάρι. Πρώτη φορά σε μια σπηλιά στην Αλταμίρα. Σαλατάρι ο γλάρος το δελφίνι με στραβώσει. Τι με κοιτάς, θα σου θυμίσω εγώ μίδες στην άμμο πάνω σιχανάστροφα ζαβώσει. Τη νύχτα που θεμέλιωναν τις πυραμίδες λαμβαίνει να σε φέγγει φως αρεστημένο. Διψάς, χρυσάς, πάρε, ψάξε. Εδώ κοντά σου ασάλευτος να μένω ως να μου γίνει μοίρα, θάνατο και πέρα. Αμένει να σε φέγγει φως αρρωστημένο. Διψάς χρυσάφι, πάρε,
ασάλευτος να με, ως να μου γίνει μοίρα Ασχολούμαι με πίσω διανέσεις και τα
φύγετε κι εσείς. Φύγετε από το δρένο με χασίς. Και έχει τα φανάρια του στη βρύμη. Μείνε σμωρά που έχουμε κυλήσει. Και με τη βοήθεια του καιρού, πόσο που να πάμε στο Περού, το φορτίο θα το έχουμε καπνίσει. Τα μάτια σου τα κυβερνούσε
γράμμα σε έναν ποιητή. Μία φήμη που κυκλοφορεί σχετικά με αυτό το ποίημα είναι ότι ο Καβαδίας το έγραψε για κάποιο νεαρό ποιητή ονόματι Κέσσαρα, ο οποίος αυτοκτόνησε μία μέρα στο γραφείο του ανάμεσα σε σωρούς από βιβλία και χαρτιά, έχοντας αφήσει ως τελευταίο του σημείωμα τη φράση «Φαίνεται πια πως τίποτα, τίποτα δεν μας σώζει». Επίσης, μία άλλη φήμη λέει ότι ο Καβαδίας, λέγοντας Γκρέτα, εννοούσε την Γκρέτα Γκάρμπο και ο στίχος «Και μια βραδιά στην Πούλμα ή στην Πατάβια, στα μάτια μια Ινδής που θα χορέψει γυμνή στα 17 στιλέτα ανάμεσα, θα δείτε την Γκρέτα να επιστρέψει» είναι γραμμένος για εκείνη. Η πραγματικότητα είναι κάπως διαφορετική. Ο τίτλος του ποίηματος είναι γράμμα στον ποιητή Κέσσαρα Εμμανουήλ και ο Καβαδίος το έγραψε πράγματι το 1932 για τον νεαρό τότε ποιητή Κέσσαρα Εμμανουήλ, ο οποίος όμως βέβαια ποτέ δεν αυτοκτόνησε. Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε και σαν να σε σώσει. Αλλά από πάντα βρίσκεται σε όμοια εναλλαγή. Κάτι που σκίζει τις πολλές γραμμές στον οριζόντο. Ταξιδεύει αδιάκοπα την αφέλειωτη γη. Κάτι που θα έκανε γοργά να φύγει το κοράκι που του γραφείου σου πάνω τη σκεπάζει τα χαρτιά. Να φύγει κράζοντας βαγνά πόντα στα φτερά του. Κοιλάδα του μαγιά. Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε κι ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει. Εσύ τσιγάρωτα με τα καπνίζεις, ναι, και εγώ σε μια γωνιά να μείνω ουίσκι. Οι πολιτείες ξένες να μας δέχονται, οι πολιτείες οι πιο απομακρυσμένες, κι εγώ σ' αυτές απλά να σε εσύ στενά, να σε παλιές γλυκές μου αγαπημένες. Κάτι που θα κάνε τα υγρά παράδοξα σου μάτια, φορές μαθητριούλες θα αγαπούν και σιωπηροί ποιητές. Χαρούμενα και προσδοκία γεμάτα να γελάσουμε. Με κάποιο τρόπο όπως λέει δεν γέλασα ποτέ. Γνωρίζω κάτι που μπορούσε βέβαια να σε σώσει. Εγώ που δεν σε γνώρισα ποτέ, για σκέψω εγώ. Ένα καράβι να σε πάρει και σαν να μας πάρει. Ένα καράβι που πολύ μακριά θα το οδηγώ. Κάποια πολύ μακριά να ταξιδέψουμε. Ο ήλιος πάντα όμως να μας βρίσκει. Εσύ τσιγάρωτα με τα καπνίσεις, ναι, εγώ σε μια γωνιά να πίνω ουίσκι. Οι πολιτείες ξέρεις να μας δέχονται, οι πολιτείες οι πιο απομακρυσμένες, κι εγώ σ' αυτές απλά να σε εσύ στενά, σαν σε παλιές γλυκές μου αγαπημένες. Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε, το ήλιος πάνω μόνος να μας βρίσκει. Εσύ τσιγάρωτα με τα καπνίσεις, ναι, εγώ σε μια γωνιά να πίνω ουίσκι. Και μια βραδιά στην Πούλμα ή στην Πατάβια, στα μάτια μια Ινδής που θα χορέψει. Γιατί στα 17 στυλέτα ανάμεσα θα δείτε την Γκρέτα να επιστρέψει. Thank you.
φόνο μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφυρμένο ένα μικρό αφρικανικό μουτσάλιο μαχαίρι. Όπως αυτά που συνηθούν να παίζουν οι αραπάδες, που από ένα γέρον έμπορο το αγόραζα στα γέρι. Oh!
θαλασσιά, ο κυματισμός του οποίου η αρχική αιτία μπορεί να ξέλιπε ή να μην είναι εμφανής. Το πλοίο κινείται, αλλά η κίνηση αυτή δεν είναι αγαθή. Είναι ύπουλη και επικίνδυνη και απειλεί να μπατάρει, να ανατρέψει το καράβι. Η συνηθέστερη αιτία για το καραντί είναι τα διερχόμενα πλοία. Πρόκειται δηλαδή για μια φυσική μορφή τρικυμίας, αποτέλεσμα ανθρώπινης παρέμβασης στο φυσικό στοιχείο. Τέτοιου είδους αφύσικη μορφή είναι ικανοπτικός. Ο άνθρωπος που δεν ανήκει στη στεριά σαν το κανόνα του είδους του, αλλά στη θάλασσα. Ακριβώς επειδή ο ναυτικός κινείται στη μεθόριο αυτής της ύπαρξης, κλειδωνίζεται συνεχώς, χωρίς προφανή αιτία. Βάσε στεριές, ήλος, πυρός και φοινικές. Ένα πουλί που ακροβατεί στα παταράτσια. Γενεύουνε δυο στιγματισμένα μαύρα μπράτσα που αρρώστιες τα έχουνε τσακίσει το χωρίς. Είναι ένα φαινόμενο αντικατοπτρισμού το οποίο πρωτοπαρατηρήθηκε στη Σικελία.
Ο Νίκος Καβαδίας λέει πως συμβαίνει στις συγκυρίες στην Νάπολη 3 η ώρα τη νύχτα και είναι ένα φαινόμενο στο οποίο παρουσιάζονται 3 γυναίκες να χορεύουν στον ορίζοντα. Κρατάει 1 έως 2 λεπτά. Ο μεγάλος αυτός Έλληνας ποιητής το είδε το φαινόμενο αυτό 2 φορές και παρατήρησε μάλιστα τα πέπλα τους, τα μαλλιά τους και άλλα. Η ονομασία Fata Morgana αποτελεί η τελική μετάφραση του ονόματος της Morgan Le Fay, της μάγισσας και του ορφανούς αδελφής του βασιλιά Αρθούρου και χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει ένα ιδιαίτερο είδος αντικατοπτρισμού, ένα οπτικό φαινόμενο που οφείλεται σε θερμοκρασιακή αναστροφή. Τα αντικείμενα στον ορίζοντα όπως νησιά, κρημνή, πλοία ή παγόβουνα εμφανίζονται σύνθετα, δηλαδή 2 είδωλα ίδιου αντικειμένου ενωμένα αντίστροφα κατά κορυφή. Λέγεται ότι το ποίημα το έγραψε για μια κοπέλα 20 χρόνια πιο μικρή του. Αυτές οι πέτρες που βουλιάζουν μέσα στα χρόνια, ως πού θα με παρασύρουν, τη θάλασσα, ποιος θα μπορέσει να την εξαντλήσει. Ο Κολιάς επέμενε, χωρίς καμιά συμβολία, στο στίχο το παραδοσιακό, του γαλλικού συμβολισμού, του οποίου ανήκε και ψυχή και σώμα. Να μεταλάβω με νερό θαλασσινό, στάλα τη στάλα συναγμένα από το κορμί σου, σε τάση αρχαίων, μακυρένιων, αργερινών, που κυνηγούσαν πειρατές πριν πολεμήσουν. Στο Αιγαίο τα καλά τα νερά
δύο μίλια όξων της πλήρων. Κάποια πρόσωπα κυριολεκτικά τα λάτρευε και ένα από αυτά ήταν η ανιψιά του η Έλγα. Την αγαπούσε πολύ και σχεδόν ποτέ δεν της χαλούσε χατήρι. Η μικρή λοιπόν πάνω από το κρεβάτι της είχε τις φιγούρες των 7 νάνων του γνωστού παραμυθιού, οι οποίοι ήταν η μεγάλη αδυναμία της. Κάποια μέρα ζήτησε από το θείο της να γράψει ένα ποίημα για αυτούς και φυσικά εκείνος το έκανε λίαν συντόμως. Τότε και για πολλά χρόνια ο Καβαδίας ταξίδευε με το επιβατικό Κυρίνια, το οποίο μετέφερε στην Αυστραλία ανθρώπους όλων των εθνικοτήτων που πήγαιναν εκεί με την ελπίδα μιας καλύτερης ζωής. Επειδή ως γνωστόν το ταξίδι διαρκούσε πολλές εβδομάδες, ο ποιητής είχε τη δυνατότητα να συναναστρέφεται με όλο αυτό το ετερόκλητο πλήθος και να παρατηρεί τις ιδιομορφίες και τις συμπεριφορές του. Το πλήρωμα του πλοίου αριθμούσε 200 άτομα. Και κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του στη μακρινή Ήπειρο, ο Καβαδίας είχε αποτυπώσει χιλιάδες εικόνες στο μυαλό του από τα πρόσωπα και τις καταστάσεις που συναντούσε. Το 1951 λοιπόν, και συγκεκριμένα στο Κολόμπο, έχοντας στο νου του την επιθυμία της Έλγας, έγραψε το 7 Νάνι στο SS Ιρένια. Πρόκειται για ένα ποίημα που μπλέκει τη στεριά με τη θάλασσα, καθώς ο Καβαδίας είναι ξεκάθαρο ότι αφενός μεν αναφέρεται στην ανιψιά του, «Κόρη ξανθή και γαλανή, μπορώ ποτέ να σου χαλάσω χατήρι». Αλλά αφετέρου στις καταστάσεις που βίωσε στο καράβι. Γιατί τρεκλίζουν οι 200 που είναι τα μέλη του πληρώματος. Επιπλέον, η Ρούθ και η Εστίρ που αναφέρονται στο ποίημα είναι υπαρκτά πρόσωπα, καθώς ταξίδευαν ως μετανάστριες στην Αυστραλία με το εν λόγω καράβι. Πώς γράψεις το πρόσωπο?
σε παίρνει αριστερά, μην το ζωρίζεις. Αν σοκοράνε σε μια χούφα να μαλά, θυμίζεις κάμερες κλειστές, στέγια μυρίζεις. Αχολογάει με ένα καλάμι, γυαλίζει ο σύμπτης μηχανή τα δυο ποδάρια. Ωρα εκλαδώνει στην ανάγκη το τιμόνι, με ένα φτερό ξοργίζει ο κόμπι τη μαλάρια. Ο χαρά την παίζει μόνη. Από το ποδόσταμο πηδάνε ως τη γαλέτα. Μόνο ποτέ να σου χαλάς το χατήρι. Κόρη ξανθή και καραβή, όλο μελέτα.
μισό να ζανάει σε μεσόνι τη σταρέλια. Στο χέρι σου χλωρό να ρικαρετεί και να φτερώ. Εσέρι καμανέ και ρητάρικα σου κουρέλια. Να σε σκεπάσω θέλεις απ' κλειστάς και δεν μπορώ. Άρα καλώ σε κάτι σε ένα ξημέρωση κάπως. Χρώμα να βρω το πράσινο και πέντες μυστικές. Για πέτω θρύλω να σου πω πως μου είπε μαύρος κάπως. Η νύχτα που μας έπινε φωτιά στο Μαρακές. Πάμε! Ακόμα ξέρω τον άδειο σκοπό του μηνυκάτε. Να σε σκεπάσω, θέλησα. Να σε σκεπάσω, θέλησα.
παίζα. Τέσσερι κάνανε κέρι τα ρούχα σου κουρέλια. Μου σε σκεπάσω παίζα. Τέσσερι κάνανε κέρι τα ρούχα σου κουρέλια. Μου σε σκεπάσω παίζα. Τέσσερι κάνανε κέρι τα ρούχα σου κουρέλια. Μου σε σκεπάσω παίζα.
Πικρία. Η πικρία που συμπεριλαμβάνεται στη συλλογή Τραβέρσο αποτελεί το τελευταίο ποίημα που έγραψε ποτέ ο Παπαδίας. Το ολοκλήρωσε μάλιστα λίγες μόλις ημέρες πριν πεθάνει. Το ποίημα φέρει την ημερομηνία 7 Φεβρουαρίου 1975. Ο Καβαδίας πεθαίνει στις 10 Φεβρουαρίου. Είναι η μελαγχολία που προκύπτει από τον οντολογικό διχασμό του ναυτικού ανάμεσα στη στεριανή ζωή από τη μια που το επιβάλλεται ως ανάγκη ή που τον παγιδεύει κατά κανόνα με το φεβδαλαίο και εν τέλει διεψευσμένο δέλεαρα του έρωτα και του θαλασσινού ταξιδιού απ' την άλλη που ρέει στο αίμα του σαν μοίρα και τον καλεί σαν σιρήνα. Γεμάτο προαισθήματα για το επερχόμενο τέλος, διαβάζεται σαν απολογισμός μιας ολόκληρης ζωής και καταλήγει, όπως και πολλά άλλα καβαδιακά έργα, σε εικόνες θανάτου. Εκείνη μου χάρισε μεγάλο πορτοφόλι και ήμουν ο πιο δύστυχος άνθρωπος της γης όταν φτάσαμε σε αυτήν που θάφευγε την πόλη. Και τότε οι ναύτες που πολύ σπάνια λιγάει η καρδιά τους πάνε στην πλώρη να κρυφτούν με την καρδιά σφιχτή γεμάτη μια παράξενη πικρία που όλο δαγκώνει, σαν όταν χάνομαι θερμή γυναίκα αγαπητή. Thank you.
συγκαμώ τα γέννη και το σφά. Θα αναχωρούν σαν πάντο περίφωνα τα πλοία. Κι εγώ σκεφτώ σε ένα γραφείο με χάρτες ναυτικού. Θα κάνω θρήση σε χοντρά λογιστικά βιβλία. Πάρα πολύ καλά. Ευχαριστούμε πολύ.